κλειδί για τη διαπραγμάτευση στο Βουκουρέστι, όπως και για κάθε διαπραγμάτευση, είναι η αποφασιστικότητα με την οποία προσέρχεται μια χώρα ή ένας ηγέτης μιας χώρας. Εν προκειμένου, ο Κώστας Καραμαλής ως Πρωθυπουργός είχε ήδη αποφασίσει πολύ καιρό πριν, μπορώ να σας πω πολλά χρόνια πριν, ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από αυτό το οποίο είχε δέσει ο ίδιος ως κόκκινη γραμμή. Το Βουκουρέστι απέδειξε ότι υπάρχουν ηγέτες, πρωθυπουργοί και κυβερνήσεις οι οποίες δεν υποχωρούν από τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει. Λένε πολλοί θα μπορούσατε να είχατε λύσει το θέμα βρίσκοντας κάποιο είδους καινούργια ονόματα ή ονόματα τα οποία να ήταν σύνθετα ή τη συζητούσατε. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση, επί πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις συζήτησαν πάρα πολλά ονόματα. Το ότι όμως δεν ελήθη το θέμα αποδεικνύει ότι είχαν βάλει αυτό που σας είπα και προηγουμένως μια κόκκινη γραμμή. Αυτό που συνέβη στο Βουκουρέστι είναι ότι παρότι μεγάλες δυνάμεις, υπέρτερες δυνάμεις από την Ελλάδα ήθελαν την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ με το όνομα Μακεδονία, εμείς αντιδράσαμε, είπαμε από την αρχή όχι και ουσιαστικά πέρασε αυτό το οποίο ως εθνική θέση τότε, και αυτό είναι κάτι που το αξιολόγησαν και το χειροκρότησαν μπορώ να πω και πολλές άλλες πολιτικές δυνάμεις, αντίπαλες δυνάμεις στο Κοινοβούλιο το Ελληνικό, ως εθνική θέση λοιπόν. Ήταν μια γραμμή στην οποία συμφωνούσαν και νομίζω συμφωνούν και οι περισσότεροι Έλληνες. Το Βουκουρέστι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα χάραξης στρατηγικής εκ μέρους της χώρας μας, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις του τόπου και ενωμένοι ως Έλληνες πετύχαμε τον στόχο που είχε τεθεί εκείνη τη στιγμή. Το Βουκουρέστι άφησε παρακαταθήκη και τη δυνατότητα πίεσης της διαπραγματεύσης απέναντι στους γείτονες, αφενός. Αφετέρου όμως μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε για τον τόπο μας από εδώ και πέρα. Δηλαδή το να έχουμε στρατηγική, το να δουλεύουμε για αυτήν και το να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Το Βουκουρέστι έδωσε στην ελληνική διπλωματία ένα υπερόπλο. Ότι χωρίς λύση δεν θα υπάρχει πρόσκληση για ένταξη. Αυτό το υπερόπλο απενεργοποιήθηκε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Αυτό το υπερόπλο δεν υπάρχει πια. Εκείνο που σίγουρα υπάρχει είναι η απόλυτη αποφασιστικότητα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρακολουθεί στενά την ευρωπαϊκή πορεία των βορείων γειτόνων και το απόλυτο ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτή η πορεία δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί εφόσον βλάπτονται τα εθνικά συμφέροντα. Το παρασκήνιο, όπως είπατε πολύ σωστά, ήταν πάρα πολύ έντονο. Αυτό το οποίο φωτίζει το βιβλίο είναι όλα όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008 και βεβαίως φέρνει στο φως της δημοσιότητας πολλά άγνωστα ντοκουμέντα, επιστολές, τηλεφωνικές συνομιλίες πολύ σκληρές των πρωταγωνιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός και εξηγούν και πολλά από όσα ακολούθησαν μετά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008. Θα έλεγα ότι ήταν αφόρητη. Αφόρητη σε βαθμό απίστευτο. Η επικεφαλής τότε της κυβέρνησης, ο Κώστας ο Καραμαλής, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Βάγγελος Μεμαράκης και άλλα μέλη της τότε κυβέρνησης, πραγματικά δέχτηκαν απερίγραπτες πιέσεις, εκβιασμούς, προειδοποιήσεις, απειλές, αλλά η τότε κυβέρνηση πιστεύω μετά από την έρευνα αυτή η οποία κράτησε περίπου 1,5 χρόνο ότι προέταξε το εθνικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της καρέκλας. Τη συνένεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και εμφανίστηκε στα διεθνή φόρα, με κορονίδα βεβαίως μέσα στο βιβλίο του Νίκου Στέφα. Διότι, κυρίες και κύριοι, είναι ευρέα πεποίθησή μου ότι τα πολιτικά αφηγήματα μπορεί να αναδεικνύονται για την εξυπηρέτηση κάποιων κομματικών σκοπιμοτήτων, δεν μπορούν όμως να αλλάζουν τα γεγονότα και την πολιτική ιστορία.